γίνε ξύθεν ο φόβος σου, ως δεξαμένη τον λόγο σου. Διού Θεό πρεπός εδωμάτισας, την φύση των όντων εκκρεμός αλλιών ιεράτευμα, Πατερός η Χριστόν το Θεό νικέτευε, δωρήσας θα ημίν το μεγά έλεος. Εσείς πολύκρουνος παρθένο μάρτης Χριστού, καθήρτευσας πάσο φέτοι της ειδωλομανίας, έλυτος ο θαυμάτων Κυριακή αθρηφόρε, δύο εν παρησία Χριστό φάνης, την ηλικία ηκείς τους αιώνας των αιώνανη, όντων αιώνων ποιητής και δεσπότης, Θεέ περίοδο, σώσον το ελέησου, το απείρο υπτήμων, πάντα στους λατρεύοντας, το μόνο δεσπότη, χορήγησον. Άσου επάτουσον και ελέησου, Κύριε ελέησου, και βάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, Κύριε ουσίον, έλεος. Κύριε ελέησου, Κύριε ελέησου, Κύριε ελέησου, ότι ελέημαν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Εσύ η δόξα να πέφω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άκουσε ημών σου, δεωμένος σου εν τη ευσύνου ταύτη, ημέρα επί τη εισόδο ημών, εσύ πλακούντα τούτων, των προσφερόμενων εις δόξα εσύ επισκόπη της Αρίας, της Καπαδοκίας, επίβλεπε Αγίου σου, και κατάπεμψε ο εφημάς του στεβάντος τάσου ουρανίου σου δωρεάς, τάσου εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον ευρήματα ημών προς εργασία των θείων σου τελών. Να ευχηθούμε, αγαπητοί μου αδερφοί, αγαπητέ κύριε Μάρη, κυρία Κατερίνα, με τα παιδιά σας και όλα τα παιδιά τα οποία σήμερα μας δίνετε σε όλους μας ένα μάθημα, διότι αυτή η σύναξη ασφαλώς αποσκοπεί στο να υπάρχει σύνδεση και ένωση μεταξύ των ανθρώπων, όσο μάλλον κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στον ίδιο εργασιακό χώρο, με τα ίδια προβλήματα, με τις ίδιες αγωνίες, με τις ίδιες δυσκολίες. Οπότε αυτή η ένωση ασφαλώς και δίνει πολλά πράγματα σε έναν κόσμο στον οποίο εμβολής λείπει αυτή η ενότητα. Οπότε θα πρέπει να ευχαριστείτε όχι τους εργοδότες σας, αλλά τα αδέρφια σας, οι οποίοι φροντίζουν για το καθημερινό ψωμί και εκείνοι που δίνουν το δικό μας ψωμάκι, έτσι, αλλά προπάτων να υπάρχει αυτή η ενότητα. Γιατί ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με υλικό άρτο, αλλά πρέπει να ζει και με πνευματικό άρτο. Και είναι κάτι το οποίο είναι ζητούμενο και κάτι το οποίο απόψε αυτή η συνάντηση σας εδώ το δίνει, θα έλεγα, πλουσιοπάρτο. Εις το όνομα του Πατρός, εκεί που υπάρχει χαρακιά, και του Υιού, δεν κάνουμε σαβλές, και του Αγίου Πνεύματος. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Διευκόμαστε.